όχι ρε φιλαράκι. Ρε παιδιά, πέρα από πλάκα, εγώ βρήκα δουλειά, θα μείνω. Μητέρα. Περίμενε λίγο, αλλά. Όχι, αλλά. Ζήτω Πόντο, ζήτω η Αυστραλία. Τέσσερις Έλληνες. Η Αυστραλία αποτελούσε πάντα για εμάς τους Έλληνες έναν μακρινό προορισμό και ένα μέρος με πολύ μεγάλη σημασία λόγω των πολλών Ελλήνων μεταναστών. Η Μελβούρνη μάλιστα θεωρείται το κέντρο του απόδημου ελληνισμού και εκεί μας περίμενε από την προσγείωσή μας κιόλας μία ένδειξη της ελληνικής φιλοξενίας. Τι κάνεις? Μια χαρά. Ο Κώστας είναι, πες από πού γνωριζόμαστε, Κώστα. Με τον πατέρα του Ζάκη, τον Στέφανο, είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι. Γνωριζόμαστε μέσω των ποντιακών σωματείων και τον έχω επισκεφτεί στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη και είμαστε καλή παρέα. Μιλάμε συχνά στο τηλέφωνο. Μένει εδώ στην Αυστραλία και ήρθε να μας δείξει την ελληνική φιλοξενία. Θα μας παραλάβει να μας πάει στο ξενοδοχείο μας. Ωραία. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Παιδιά, βάλτε ζώνες, εδώ δεν είναι Ελλάδα. 280 δολάρια και 3 πόντους στο δίπλωμα το δικό μου. Μα και εμείς στην Ελλάδα ζώνη φοράμε. Συνέχεια. Τη φορά τη ζώνη, γιατί είδα κάτι παράξενα πράγματα και εσύ. Για να μην σφυρίζει. Φοράμε ζώνη, Λιβάης, μαύρη. Άστο, Κώστα μου, μην το ψάχνεις. Καλύτερα να δούμε το δωμάτιο του ξενοδοχείου που θα μείνουμε τις επόμενες μέρες. Τι λες τώρα, ρε. Κάτσε να διαλέξω γρήγορα κρεβάτι πριν έρθει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Με έχει πιάσει ένα deadline πάρα πολύ δυνατό. Είναι 4.30 ώρα το πρωί και δεν μπορώ να κλείσω μάτι με τίποτα. Και το καλύτερο είναι ότι ο άλλο μπορεί και εξαστεί το χόμπι του κανονικότατα. Με λιγοστό ύπνο λοιπόν, βγήκαμε την επόμενη μέρα στους δρόμους για να γνωρίσουμε από κοντά αυτή την πόλη που σφίζει από ελληνισμό. Εμείς είμαστε. Ναι. Εδώ. Περίμενε λίγο. Κάμερα, αγόρι μου, πάμε. Εκεί. Δεν έχει ιδέα, κύριε, δεν έχει ιδέα. Πάνω μου βασίζεται, πάνω μου. Πού είμαστε? William Street. Εδώ. Άρα φυσιολογικά η επόμενη είναι η Queen Street ή η King Street. Εκείνη ήταν η King. Την περάσαμε. Ήταν εκείνη η King. Ναι. Εκεί πρέπει να προλάβουμε. Σκατεβούμε από τη William και στρίψουμε από εδώ δηλαδή. Ωραία, πάμε. Ακολούθαμε και δεν θα χάσεις. Sky News. Απίστευτο. Μπορούμε να ακούσουμε τα νέα live. Δεν χρειάζεται να τα δούμε στην τηλεόραση, θα μας τα πει ο κύριος. Oh, to that, huh?
Listen to that. Look at that. I got only 2 hours, but I'm gonna stay just for you. Okay. What's your name? I'm Francesca. Francesca, nice to meet you. I'm Zach, it's nice to meet you. Nice to meet you too. Where are you from? I'm from Amsterdam. I ended up here traveling. I just wanted to see new places. And what is the one thing that you find in Australia that you like the most? There's a very open culture. Like, people are singing and dancing all over the place in the city, and it's beautiful. Your smile does help. Yeah? Your smile as well. A lot of people get confused and abused real easy when it comes to love. They stop putting on a shoes and walking out and singing, boy, I think I had enough. Και επειδή αυτό με το χάρτη στο χέρι δείχνει ταξιδιώτη μιας άλλης εποχής, έλατε μαζί μας να μάθουμε ένα κολπάκι που μπορεί να σας φανεί πολύ πολύ χρήσιμο. Τον έφερα εδώ. Θα αγοράσουμε ένα μικρό μοντεμάκι. Το οποίο τι κάνεις, πληρώνεις ξέρω εγώ $50, βάζεις μια κάρτα SIM, η οποία είναι μόνο ίντερνετ. Και όσοι είστε ρε παιδί μου στην παρέα, το βάζετε όλοι από $5, $10, το γεμίζεις ξέρω εγώ είναι 5 γίγκα και έχουν όλοι ίντερνετ. Οπότε δεν χρειάζεται να πληρώνεις να παίρνεις τηλέφωνα, χρησιμοποιείς μόνο την κάρτα το ίντερνετ και έχουν όλοι δωρεάν τα πάντα. Αν έχεις smartphone δηλαδή, μπορείς να μιλάς ξέρω εγώ Ελλάδα πίσω με Skype, με οτιδήποτε και είναι όλα τζαμπα, κούτρα. Κοροϊδεύει, αλλά. Ποιος? Ένα παιδί από πίσω και το μαρκάρι. Για να δούμε αν είχε καλή σκέψη ο Γιώργος. It works! 171, 8, 03, 03. Πού και πού έχεις καλές ιδέες. Φίλε, είμαι πολύ δυνατός. Give me 5. Like this. Yeah. Have a great day, Steve. Πατάς χάρτες και φορτώνει. Δεν χρειαζόμαστε χάρτη πλέον. Οπα! Ουχ! Μπούστ! Πολύ καλή ιδέα. Άντε να πιούμε και ένα χυμό φυσικό. Έχει μάγκο, έχει άλλο μπέρι, έχει στρόμπερι σκουίς. Πάρε μάγκο μπανάνα, μάγκο νέκταρ. Χάι! Εκεί στο κέντρο βρίσκεται και η βιβλιοθήκη της Μελβούρνης, όπου κάναμε μία στάση για να μορφωθούμε. Ελληνίδα γυναίκα. Η πιο περίεργη γυναίκα του κόσμου. Το μόνο που ξέρει να κάνει καμία είναι μαστίτσι προφάνω. Σύντομες λύσεις για καυγαδάκια που θες με την κοπέλα σου. Και δίνει παραδείγματα. Είσαι σπίτι και θες να βγεις με τους φίλους σου πάνω στο μάτς. Και τις λες της κοπέλας. Αγάπη μου, θα βγω έξω. Θα πάω να δω το μάτς με τα παιδιά. Έχει τσαβολή. Σου λέει, α, θα πας. Ναι, θα πάω. Καλά, πήγαινε. Καλά, θα πάω. Πώς θα βγεις με τις φίλες μου. Θα βγω. Αλλά μόνο δεν θα βγω με τις φίλες μου. Θα βγω με τον Γιάννη, το συμφοιτητή μου ή τον συνάδελφο τη δουλειά. Κάπως έτσι χωρίς μια σχέση. Για να αντιμετωπίσεις την αντικειμενική και βίαιη κοπέλα σου. Βρισκόμαστε έξω από τη βιβλιοθήκη της Μελβούρνης και υπάρχει αυτό το τεράστιο σκάκι. Στο οποίο ο Γιώργος θα χάσει τώρα που θα παίξει απέναντί μου. Ο Σάκης νομίζει ότι θα κερδίσει.
it looks like they've had about the same number of pieces off the board. They both have lost a queen. I think the gentleman in yellow shorts is going to win. I think white is going to win. Ένα απλό σάκ δεν κάνει τίποτα. Κοιτάξτε, παίρνουμε το βασιλιά, το βάζουμε εδώ, πετάμε το πιονάκι πιο εκεί. Και έχασα το παιχνίδι μου. Όλα ή τίποτα. Τελικά έκανε τίποτα. Μία ευκαιρία να με κερδίσει και την άσχη. Who knows chess? Good chess. It's draw, or what do you want to ask? Draw? Yeah. There are no chances. Checkmate was just a... Does it matter that I have one pawn more? Does it like count a little more? Did I get half the win? So Bali attacks the leaders. Ναι, καλά είδατε. Ένας αστροναύτης μόλις πέρασε τη διάβαση εδώ μέσα στις Μελβούρνες. Ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα μεγάλο βήμα για την ανθρωπότητα. Αφού πήραμε την κλασική δόση ανταγωνιστικότητας που μας χρειάζεται, συνεχίσαμε στους δρόμους της Μελβούρνες. Φτάσαμε στο κέντρο της Μελβούρνης, στη Lonsdale Street, όπου για πολλά χρόνια αυτός ο δρόμος ήταν το κέντρο του ελληνισμού σε αυτή την πόλη. Και με τα τελευταία γεγονότα που γίνονται στη χώρα μας, είπαμε, αφού θα δείξουμε πώς μπορούμε να βρούμε δουλειά, να το παίξουμε μετανάστες και να ζητήσουμε δουλειά. Από Έλληνες. Εσύ τι λες, θα μας δώσουνε? Ναι. Με αυτά τα μούτρα, δύσκολα. Κοιτάς τον εαυτό στον καθρέφτη του γυαλιού. Το κατάλαβες. Αυτό ακριβώς εννοούσα. Τι θα πεις για την αδελφοποιημένη πόλη Μελβούρνη? Στη μέση της Μελβούρνης υπάρχει... Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάνα. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο αυτό που ορίζεται γεωγραφικά μέσα από τα σύνορα της χώρας μας. Ένα τεράστιο κομμάτι της και πολύ σημαντικό υπάρχει και στον υπόλοιπο πλανήτη. Και είναι καλό να μην το ξεχνάμε. Έχω έρθει εδώ 3 Ιουλίου του 1969. Είμαι εδώ 44 και μισό χρόνια, πάντως 45 το όνειρο. 45 χρόνια εδώ στην Αυστραλία, έτσι. Ναι, οι άνθρωποι έρχονται εδώ, Έλληνες καινούργιοι. Κοιτάξτε, οι Έλληνες έρχονται αρκετά και αντιμετωπίζουν πολύ φοβερά προβλήματα λόγω του ότι ένας Έλληνας που έρθει από Ελλάδα θα πάρει 12 δολάρια την ώρα. Για να νοικιάσει ένα σπίτι όμως εδώ με 2 κρεβατοκάμαρες, να έχει την οικογένειά σου ή με 2 εργένιδες, θα χρειαστεί το λιγότερο για το νίκιο 1.400 δολάρια, που είναι περίπου 1.050-1.100 ευρώ. Άρα να μην έρθουν, να έρθουν ή να μην έρθουν. Εγώ πιστεύω να μην έρχονται, γιατί θα έχουν προβλήματα. Τα εργοστάσια κλείνουν κάθε μέρα και εδώ. Φεύγουν και πάνε στην Ασία. Η Ελλάδα, παιδιά, είναι η μόνη χώρα στον κόσμο. Είναι η πιο τρελή γκόμενα που υπάρχει, αλλά είναι και πιο όμορφη. Τι ρώτησες, το πρώτο πράγμα. Αν είναι αυτό που νομίζω. Εννοώντας αν είναι ο Τατού Μαυρίδης. Θεέ μου, είσαι εσύ. Προσκυνάω το φιλάρι. Να το ξέρετε όλοι, είναι ο κολλητός μου. Και για τα 2 χρόνια που είσαι εδώ τελικά ήταν καλή η απόφαση που έφυγες από την Ελλάδα και ήρθες στην Μελβούρνη. Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Ναι. Σε τι δουλεύεις, construction, τι δουλεύεις? Ναι, construction. Construction. Και πώς πάει, πώς θα βγάλεις το μήνα, αν επιτρέπετε? 200 δολάρια την ημέρα παίρνεις. 200 δολάρια την ημέρα παίρνεις. Για τώρα. Και δουλεύεις 20 μέρες το μήνα, δηλαδή 22. Και βάλε. 25. Δηλαδή βγάζεις 5.000 το μήνα. Άρα είναι καλή απόφαση. Είναι καλή, δεν είναι? Τη γνώμη σας, αν τα πάνε δύσκολα, να φύγουν από την Ελλάδα, να ξεριζωστούν και να πάνε σε ένα μέρος στην Αυστραλία για να δουλέψουν όπως εσείς, ναι ή όχι? Εδώ, παιδιά, κοιτάξτε το μέλλον σας και αν μπορείτε να φύγετε, κάντε το. Αυτή η προσωπική μου άποψη. Και εγώ το ίδιο πιστεύω, αλλά. Όπα, να το αλλά. Να το αλλά. Περίμενε λίγο, αλλά. Όχι, αλλά. Αλλά, πέτρα, δικά μου, να εδώ. Όχι. Αν δεν υπάρχει κάποιος συγγενής, κάποιο σπίτι, κάποιο είναι δύσκολα μόνος. Τελικά, για να δούμε με τα ίδια μας τα μάτια. Είναι δύσκολο να βρεις δουλειά εκεί? Hello. Is there, this is a Greek owner here? Yeah. If I look for a job, can I ask here? Not here today. I'm not here. So it's nobody here that if I ask for a job. So you don't know if I have any chance to get. Okay. Thank you very much. Thank you.
Εγώ δεν μπορώ να ανοίξω πόρτα, θέλω και δουλειά. Γεια σας, τι κάνετε? Καλά είστε? Sorry που μπήκα, δεν ήρθα για να φάω. Έχετε λίγο, λίγες μέρες που είμαι εδώ στην Μελβούρνη και ψάχνω δουλειά και επειδή είναι ελληνική ταβέρνα, είπα μπας και έχετε κάτι. Ναι, παρακαλώ. Έχετε χαρτιά, πώς θα λένε αυτά τα... Βίζα και τέτοια. Ναι, ρέζαμε. Πώς? Αυτό που γράφει το βιογραφικό. Α, το ρέζαμε. Μπορώ να φέρω άμα θέλετε. Τι θέλετε, τι στοιχεία θέλετε για να ξέρω τι θέλουμε. Που έχεις δουλέψει, τι δουλειά έχεις κάνει, πόσο που λένε, πόσο χρονών είσαι, κάτι τέτοιο. Τι μπορούμε να βρούμε, λέτε, για έτσι... Σερβιτόρος. Σερβιτόρος ή στην κουζίνα. Μπορώ να πίνω πιάτα, να σκουπίσω, να καθαρίσω. Έχω τελειώσει πανεπιστήμιο. Έχω ρίξει για δουλειά. Okay. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Την Τετάρτη βράδυ, αν έρθετε 6.30 ώρα, θα είναι εντάξει. Να θα του πείτε ένα καλό λόγο του γιου. Το χάρη. Θα του πείτε ένα καλό λόγο να βοηθήσει. Εντάξει, αυτό κοιτάζει. Μπορούμε να κάνουμε και δοκιμαστικά. Να δουλέψω εγώ για λίγο καιρό χωρίς λεφτά. Να δείτε άμα δουλεύω καλά. Yeah. Υπάρχει δηλαδή ελπίδα να κάνουμε κάτι. Ναι. Yeah. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Βρήκα δουλειά. Βρήκα. Πέρα από πλάκα, εγώ βρήκα δουλειά. Θα μείνω. Καλή επιτυχία. Συγχαρητήρια. Ταξίζει, όχι, όχι, ταξίζει με περίπτωση. Είναι η τελευταία εκπομπή στην οποία θα με δείτε. Από εδώ και πέρα την κάνει μόνο μου. Μόνος μου. Εγώ, ο Σάκης θα γίνει σερβιτόρος επαγγελματίας. Βρήκα δουλειά. Θα ξεκινήσω ως μάνατζερ. Θα ξεκινήσω ως μάνατζερ σε 10 μάνατζερ. Λάκα σου κάνω, σερβιτόρος. Λάντζερ, σερβιτόρος και τέτοια. Μάνατζερ, σερβιτόρος. Δεν με πειράζει καθόλου. Ξέρεις πόσα παίρνουν εδώ οι σερβιτόροι. Πόσα. Πολλά. Πόσα πολλά. Παίρνουν από ό,τι ρωτήσαμε εκεί το φίλο. 100 δολάρια τη μέρα. 100 δολάρια τη μέρα. 100 δολάρια τη μέρα θα βγάζω. Ακούς γλυκιά μου. What's your name? George. Can I get a photo with you, George? Hug him. Hug him like you. Like a small kiss here on the cheek. On the cheek. Yeah. On the cheek. On the cheek. Yeah. Ooh, that's so good. Στην Μελβούρνη υπάρχει σύστημα του ΠΑΟΚ από το 1995. Από το 1995. Και τα παιδιά συναντούνται πρώτα παλιά εδώ πέρα. Φίλοι, παρέα, εδώ στην καφετέρια. Εδώ στην καφετέρια. Ναι. Εδώ. Στο μετάλλιο, εδώ, εδώ στο μετάλλιο. Ωραία, φίλε, ούτε να το ξέρα. Είδε που σου έφερα, πού σου έφερα. Όλα από εδώ ξεκινάνε. Θέλω να μου δείξει ότι είναι ενεργό ο σύλλογο. Ενεργό. Μόνο ένα τρόπο υπάρχει. Πώ. Θέλω να μου τραγουδίσει ένα από τα τελευταία συνθήματα του ΠΑΟΚ. Ήρθαμε σκάστη από την κλινική. Πάω καρά μου, δεν το ξέρουν οι γιατροί. Και θα δούμε ξανά. Γιατί από παιδιά μας παράβωσε η ασπρομαύρη ιστορή. Πάκλε, ολέ, 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 πάκλε, ολέ. Πάκ, θρησκεία και στην Αυστραλία. Μία είναι η ομάδα μέσα σε όλη την Ελλάδα. Ένας είναι ο Θεός. Πες το τώρα, πες το. Επειδή κάνει και ομοιοκαταληξία, ο Παναθηναϊκός. Όχι, ρε φιλάρα. Οι Έλληνες της Μελβούρνης είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένοι, αγαπάνε πάρα πολύ την πατρίδα τους και αυτό φαίνεται σε κάθε τους λέξη και σε κάθε συζήτηση που κάνεις μαζί τους. Κάθε φορά που μιλάνε για τη χώρα τους, συγκινούνται πάρα πολύ. Ο Γιωργάκης, ο οποίος είχε κάνει 6 μήνες φοιτητής στην Αυστραλία, μας ενημέρωσε για κάποια ενδιαφέροντα δωματιάκια που πρέπει, λέει, να επισκεφτούμε από περιέργεια μόνο και μόνο. Είμαστε σούπερ περίεργοι και θέλουμε να δούμε τι είναι αυτό το πράγμα εκεί πίσω. Πώς λέγονται τα booth, πώς τα είπε? Χαλαρωτήρια. Αλλά για να το κάνουμε αυτό εδώ, γιατί δεν επιτρέπεται εκεί μέσα. Επιτρέπεται. Έχουμε κάνει αυτό το συστηματάκι εδώ πέρα με την κρυφή κάμερα. Για να μπορέσουμε να γράψουμε ό,τι καταφέρουμε εκεί μέσα. Ό,τι μπορούμε. Για πάμε να δούμε, για βάτα σύμπω στα κομμάτια, άμα φάει κάποιος το ξύλο να ζήσει. Εκεί πέρα ήταν τα ηλεκτρονικά. Εδώ πέρα, αν έρθει μετά, μπαίνει και από πίσω έχει ένα θάλαμο που είναι live. Ανοίγει, πέφτει το παραθυράκι και μετά εσύ είναι, ρε παιδί μου, είσαι, έχει το στρε τη ημέρα. Μπαίνει μέσα και χαλαρώνει. Χαλαρώνει τελείω, φεύγει, φίλε, φεύγουν όλα τα βάσανα. Όλα αυτά στη μαγευτική Μελβούρνη. We'll be right back.
Αν έφευγα κάπου μετανάστης που δεν θέλω να φύγω, αλλά αν έφευγα, το νούμερο ένα μέρος μέχρι τώρα που θα διάλεγα σε όλο τον κόσμο ήταν η Μελβούρνη. Έχω τρελαθεί. Λοιπόν, πάμε να το γλεντήσουμε, αδερφέ. Πάμε να και τη μετανάστευσή μου. Τη μετανάστευσή σου. Φύγαμε για μια μπίρτσα. Τρεις μπύρες και ένα φυσικό χύμα από Πορτογάλη. What's your name? Mario. Mario, where are you from? Italy? New Zealand. Where do you think I'm from? Italy. No, Italy, but it's so close to Italy. I'll help you out. We have the most gorgeous women on the planet. Colombia. I would say probably yes, but no. South okay, we have the worst economy on the planet. That's New Zealand. No. Have you ever heard of the Parthenon? Parthenon, that's yeah. An Athens. In what? That's an Athens. Great. In Athens or not? No, I don't think we got it. Have a good trip, boys. Enjoy your beers. Have a New Zealand. More beers coming right away. El Ayamas. Cheers. Το ταξίδι μας στην Αυστραλία μπορεί να ξεκίνησε στη Μελβούρνη, αλλά στόχος μας είναι ένα μεγάλο road trip πάνω από 2.000 χιλιόμετρα ως το Surfers Paradise. Και για κάτι τέτοιο χρειάζεσαι ένα σωστό μεταφορικό μέσο που δεν θα σε προδώσει στη διαδρομή. Το καλύτερο που βρήκα σε τιμή και σε αυτό που προσφέρει είναι αυτό εδώ ή κάτι ακόμα μεγαλύτερο, κάτι τέτοιο για να είμαστε πιο άνετα. Μας βολεύει, αλλά είναι λίγο πάνω από το budget μας αυτή τη στιγμή. Hi. Hey guys, how are you doing today? We're good. I'm Sakis. Steve, how can I help you? And this is George. Hello. Nice to meet you. Hello, nice. What do you need? I'd like a tuna sandwich and... well, we do four and of those. Two euros. No, I'm joking. we want to rent a car. Okay. Yeah. Do you know what kind of car you're looking for? Comfortable one. Όταν κάνεις ένα πολύ μεγάλο road trip, πάνω από 2.000 χιλιόμετρα, όπως αυτό που εμείς θέλαμε να κάνουμε στη συνέχεια, πρέπει να έχεις ένα αμάξι το οποίο να είναι και άνετο και κατάλληλο για όλη αυτή τη διαδρομή. Γιατί αλλιώς θα περάσεις δύσκολα, δεν θα το ευχαριστηθείς. Can we check the big one, please? Yeah, sure. Okay, so here's the kitchen on this one. Yeah. So you have a four table, two stoves, a larger fridge. Here you can stand up also, right? Yes. We can turn this into a bed, a double bed. Yeah, there's two double beds on the bottom and one on the top. Have a good trip, guys. Thank you very much. See you later. Thank you very much, my friend. Thank you. Με το δικό μας πλέον μεταφορικό μέσο, κάναμε μια εξαίρεση για τα δεδομένα του World Party και επισκεφθήκαμε ένα μουσείο. Όχι όποιο και όποιο όμως, αλλά το Ελληνικό Μουσείο της Μελβούρνης. Hello. Εδώ, John, ο διευθυντής του μουσείου. Hello, Mr. John, I'm Sakis. Nice to meet you. Tani Manidis. I'm George. Nice to meet you. Δεν φτάς. You speak Greek Pontian? No. Just Greek, I think. We're so proud to be in this Greek museum, and it's relatively new, right? Yes, it's been operating since 2008. Hi. Hi, I'm Sakis. Nice to meet you. Μακρύδης. Yes, κύριε Νίκο. Hi. Κοκκότη Γεωργία. Hi, Γεωργία, Ελληνίδα. Yes, Γεωργία. Τι κάνεις? Let's go and take a quick look. Βλέπετε εδώ ότι είναι μια συλλογή από ερυθρόμορφα, από μελανόμορφα αγγεία, από την κάτω Ιταλία και Σικελία. Εδώ θα δείτε το θησαυροφυλάκιο που υπήρχε από το νομισματοφυλείο. Ναι. Αλλά τώρα έχει μετατραπεί στο κρυφό σχολείο. Κάπως έτσι δηλαδή το κρυφό σχολείο. Βλέπουν εδώ οι Έλληνες και οι ξένοι πώς μορφώνονταν τα παιδιά κατά την Τουρκοκρατία. Μάλιστα. Εκεί αυτό που μας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση δεν ήταν τα εκθέματα του μουσείου, αλλά η γνωριμία με έναν απλό επισκέπτη. Hi. Hello. Hi. Where are you from? America. America? Yeah. Where from? I studied there. New York. You like Greek history? I'm a Greek historian. You're a Greek historian? Ancient Greek historian. Ancient Greek. I teach in English. I teach Greek history in English to Taiwanese kids to go study in America. Why would Taiwanese kids need to study Greek history in order to study later in America? Because in American university, everybody, when you're going through high school up, we learn Greek history in America.
the tram tells you when you go by. They're like, you're now passing, you know, the Hellenic Museum. So that's how I found out. Greece is the seed from which Western civilization grew, whether it's architecture. I mean, look at the American capital, our alphabet, everything. Our ways of thinking, philosophy, democracy. Στο ίδιο κτίριο με το μουσείο βρίσκεται και ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός της πόλης και εκείνη τη στιγμή πετύχαμε live μία εκπομπή. Καλώς τους! Τι κάνετε? Καλώς σας βρήκαμε. Μια χαρά. Σάκης, χάρηκα πολύ. Γεια σου Σάκη. Γιώργος. Γεια σου Γιώργο. Έχω 4 Έλληνες κατευθείαν από την Ελλάδα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε και ευχαριστούμε που μας δεχτήκατε. Εμένα με συγχωρείτε που φοράω το μαύρο γυαλί, δεν είναι incognito, απλά δεν βλέπω. Γιατί? Επειδή... Σου πάει πάρα πολύ. Ναι, το ξέρω, αλλά το θέμα είναι ότι θα μπορούσα να βγάλω το γυαλί, να μην νομίζετε ότι φοράω σκούρα γυαλιά. Όχι, είναι style, είναι style. Θα φορέσω εγώ τα δικά μου και ο Γιώργος και είμαστε όλοι τώρα έτσι. Ότι όλα είναι κομπλέ στην Αυστραλία. Τι ωραία χρώματα. Είσαι 48 χρόνια εδώ. Ναι. Ωραία. Γιατί έφυγες πριν 40 χρόνια να έρθεις εδώ? Ήρθα γιατί η αδερφή μου ήταν έγκυος και έπρεπε κάποιος να έρθει να την κάνει παρέα μέχρι ναι. να γεννήσει και να φύγω πίσω. Ερωτεύτηκες, γνώρισες κάποιον άντρα και μείνεις εδώ? Όχι, δεν ερωτεύτηκα. Ερωτεύτηκα την παροικία. Τη δυσκολία που αντιμετώπιζαν, το θάρρος τους να έρθουν τόσο μακριά εκείνα τα χρόνια άνθρωποι από τα χωριά, χωρίς παιδεία, χωρίς τη γλώσσα. Αγαπάμε την πατρίδα, μας πληγώνει το γεγονός. Αυτό που διανύει τώρα η πατρίδα και οι πατριώτες μας και προσπαθούμε και μέσα από το σταθμό να βοηθήσουμε αυτούς που έχουν έρθει σαν καινούργιοι μετανάστες. Για πείτε λίγο για αυτό που μας ενδιαφέρει, γιατί το σκεφτόμαστε εμείς τώρα, μπορεί να μείνουμε εδώ επιμονή μου βάσος, την αγαπήσαμε και εμείς τη Μελβούνη, μπορείς εσείς, πώς τους βοηθάμε, δηλαδή άμα εμείς θέλουμε να μείνουμε. Κοίταξε να σου πω, καταρχήν εσείς αν θέλετε να μείνετε πρέπει να γνωρίζετε τη γλώσσα το βασικότερο. Αυτό, αυτό είναι το δεύτερο. Το πρώτο είναι να βρούμε μια νύφη Ελληνίδα. Α, νύφη. Ναι. Άμα ψάξεις για νύφη, τη βρήκες, πήγαινες... Εντάξει, τώρα μπορούμε να συζητήσουμε σοβαρά. Ναι. Θέλω να έχει καλή καρδιά και ωραίο χαμόγελο, τίποτα άλλο. Εγώ θέλω να έχει ωραίο κόλο. Α, συγγνώμη, το αντιφώνω πριν. Νομίζω ότι μόνο η τηλεόραση, συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν νομίζω ότι... Νομίζω ότι αυτό που ζητάς θα το βρεις. Ψάχνω όμως πολλά χρόνια τώρα και πέφτω μέχρι τώρα μόνο στον ωραίο κόλο. Έχω πέσει. Στην καρδιά ακόμα δεν τη βρήκα. Δηλαδή, τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Οπότε έχω πιο πολύ τύχη εγώ. Καλή καρδιά θέλει. Αυτό εννοεί. Αυτό θα το μείνει όμως κιόλα. Εσένα τι θα σου μείνει. Α, ας έχει ωραίο κόλο και θα τη φτιάξουμε την καρδιά. Κάτι να κάνουμε. Καλά, μόλις με καταβρίζουμε στα τηλέφωνα. Συγγνώμη, ωραίο. Ποπό. 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 Οπίστια. Ναι, και το μπροστά. Τα πάμε όλα τώρα, εντάξει. Λοιπόν, άμα ξαναρχίσει να βρίζει και μιλάει για κόλου, θα φύγω. Δεν μπορώ να. Πάλι κρύβει τη λέξη. Η νύφη, σε παρακαλώ, έφτασε. Ούτε. Η κοπέλα είναι εδώ πέρα. Ποιανού είναι αυτό, ποιανού είναι αυτό. Είναι η daughter, κόρη... Who's daughter? Τι, ήρθαν ήδη παραγγελίες μου. Δεν το πιστεύω. Ναι, εδώ είναι άντρα είναι όμως. Όχι, όχι. Daughter είναι η Σάνλη. Είναι νύφη, ψάχνει και πρώτο. Ήρθε η μητέρα, ήρθε εδώ η μητέρα, η πεθερά. Με την κόρη και την ανιψιά. Δύο είμαστε, μπορούμε να διαλέξουμε. Κυρία Βούλα, έτσι. Κυρία Βούλα, συγγνώμη λίγο. Τι κάνετε? Καλά, είστε. Χάρηκα πολύ. Για να πάρει την κόρη, κατάλαβε. Να κάνω εξή ερώτηση. Πώς είναι δυνατόν τόσο κούκλα κοπέλα με τόσο καλή πεθερά για τον γαμπρό να έχει μείνει ελευθερή τόσο καιρό? Πώς είναι δυνατόν? Περίμενε τον κατάλληλο άνθρωπο σε εμά. Δεν έχει μείνει, είναι ακόμη 23 χρονών. 23 χρονών, ο μπουμπούκι. Εγώ θα είμαι κουμπάρο. Θα το παντρέψω, θα το στείλω. Δεν θα το θέλω. Μητέρα! Εγώ με τη μαμά πάω μέσα. Άντε, αγόρι, μάτσε. Άντε, να τα συζητήσουμε. Καλά να περάσει. Νομίζω ότι είναι μία από τι πιο ευτυχισμένε στιγμέ τη ζωή μου. Ελπίζω το παιδί πραγματικά να καταλήξει σε γάμο. Όλο αυτό το σκηνικό. Με το προξενιό που έγινε μέσω ραδιοφώνου με αφήνει άφωνο, κουμπάρος και νονός το παιδί και επιτέλους να μείνω μόνος μου και να ησυχάσω. Φιλί! Σου εύχομαι εσύ να
Τι. Κάνει τα του μαγαζί, εσύ να βρει μια παλιά πραγματικά. Δεν βρήκα. Τι έγινε. Όχι, γιατί έχω ένα γιο χωρί να με παντρεύει. Κάτι μου αρέσει αυτό. Εσύ, το καλύτερο έκανε. Εσύ δεν λέγα, είσαι τσακάλι. Να χαρά ήταν, δεν πειράζει, έκανε την καλύτερη δουλειά. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής, μου έβαλε τον γκολ, κράτησε τον γκολ. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές κάνουν τη ζημιά. Κάνουν... Offside ήταν το γκολ. Δεν ήταν offside, καλύτερο ήταν. Δεν έκανε, φύζω τους αμυντικούς. Πάμε, πάμε, να σου δείξω λίγο. Κάλε σέντρο, κάλε σέντρο, κάλε σέντρο, κάλε σέντρο, κάλε σέντρο. Έτσι, με κεφαλιά το βάλες, λέω το είδα. Και βγήκε ένας Λεβέδης. Yeah. Μπράβο, να σου ζήσει να το χέρι σε ένα. Από την ελληνική φιλοξενία και τον ελληνικό δρόμο στο κέντρο της πόλης, μέχρι το ελληνικό μουσείο και τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό, αυτή η πόλη μυρίζει Ελλάδα. Και εμείς ήμασταν αρκετά τυχεροί να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο με ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι. Εκεί που πάμε είναι, είπαμε, το κέντρο του ποντιακού ελληνισμού της Μελβούρνης. Εκεί πέρα θα συναντήσουμε την αφρόκρεμα του ελληνισμού, την πρόεδρο των Ελλήνων Λογοτεχνών, τον πρόεδρο της κεντρικής κοινότητας, της ελληνικής κεντρικής κοινότητας. Θα συναντήσουμε τον πρόεδρο της Παρμακεδονικής, τον πρόεδρο των Θεσσαλονικαίων. Θα φάμε το καλύτερο κατσικάκι και ποντιακή λίρα από τον Λάμπιο Αναστασιάδη. Μιλάμε τώρα για λίρα. Ζήτω Πόντο, ζήτω η Αυστραλία, ζήτω η Μελβούρνη. Έλα να χορεύουμε, έλα να χορεύουμε. Να σε δω, να σε χορεύεις. Ομόρφινε, ομόρφινε. Πόσα χρόνια έχεις το δίσκο. Έχουμε έρθει στην ποντιακή κοινότητα Μελβούρνης και Βικτόριας. Established in 1992. Καλά, σε λίγο εδώ ξέρεις. Τι θα γίνει, θα χορεύουμε εδώ ποντιακά. Θα έχεις να χορεύω ποντιακά. Όχι, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα γελάσω πολύ. Γεια σας, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Τι κάνετε, χρόνια πολλά. Παπασυριάτης Βασίλης. Βασίλης. Είναι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας. Πώς πάμε, πότε ήρθατε και πόσο χρόνο θα μείνετε και καλώς ήρθατε και όλα. Με καλό ταξίδι, πες και καλό ταξίδι. Με καλό ταξίδι φεύγουμε αύριο το σήμερο μας. Ακόμα δεν ήρθανε. Σήμερα μας πείσετε να μεταναστεύσουμε τη μονή μου βάση. Γιατρό θα σου κάνουμε σένα, δικηγόρο εσάς. Εγώ ακριβώς, γιατρός και δικηγόρος. Δικηγόρο. Ο μόνος τρόπος να έχει επιτυχία είναι να αφήσει τον κατηγορούμενο και να κλείσει μέσα αυτό. Φέτος τελειώνουμε το πολιτιστικό μας κέντρο εδώ στο κέντρο της Μελβούρνης. 15 ορόφους, σύνολο κόστος 22 εκατομμύρια δολάρια, που θα είναι μια γέφυρα ελληνισμού του κόσμου, της διασποράς. Τώρα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα και προσπαθούμε να πούμε στους Έλληνες που μεταναστεύουν από την Ελλάδα ή που θέλουν να έρθουν εδώ πέρα να το σκεφτούν πάρα πολύ καλά, να εξετάσουν τις συνθήκες που είναι εδώ. Γενικώς, αν έρθει κάποιος, οι πιθανότητες να βρει δουλειά ή να μην βρει, ποιες είναι? Άμα έχει υπηκότητα, είναι πάρα πολύ εύκολα. Δεν έχει υπηκότητα. Δύσκολα. Διότι, άμα έρθεις με τουριστική βίζα, είναι παράνομο να δουλέψεις. Αργήσαμε να μπούμε και εμείς στον τρελό χορό.
ελπίζω να μπορεί να νιώσεις αυτό το συνέστημα την ώρα που χορεύεις, άμα δεν είσαι πόντιος, κοινικός ή κάτι αντίστοιχο. Και αν και στην Ελλάδα δεν έχω εγώ τουλάχιστον την ευκαιρία να το κάνω συχνά, είτε το κάνω, εδώ στη Μελβούρνη το κάνα, είναι μια εμπειρία που δεν την αλλάζω με τίποτα. Τρελάθηκα με Γιώργο που είναι πόντιος στην ψυχή. Μου άρεσε πάρα πολύ και θεωρώ ότι είναι μια εμπειρία την οποία πρέπει κάποιος να τη ζήσει ένα ποντιακό γλέντι. Το ζουν πραγματικά. Σας καλωσορίζουμε όλους στην Μελβούρνη, αν και πάρα πολύ σύντομη η παραμονή εδώ, μόνο δύο μέρες. Ήρθαν χτες τα παιδιά, αύριο το πρωί φεύγω για Σύρνη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, τελείωσα. Καλή διασκέδαση, παρακαλώ το Στάκη. Όχι, όχι, όχι. Εκεί. Ζητώ συγγνώμη γιατί πρέπει να φύγουμε βιαστικά. Ένα μόνο είναι το σημαντικό πράγμα που μπορούσα να σας πω. Έξω να μπλε αυτοκίνητο με πινακίδα KG3258 μας κλείνει και βιαζόμαστε να φύγουμε. Για αστεία, μαστείο, όχι. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας. Γιατί μας έχει κάνει τρομερή εντύπωση αυτές τις δύο μέρες που είμαστε εδώ. Το ότι υπάρχει πολύς ελληνισμός το ξέραμε από πριν. Ξέραμε ότι η Μελβούρνη είναι η μεγαλύτερη πόλη εκτός της Ελλάδος πληθυσμιακά όσον αφορά τους Έλληνες. Αλλά αυτό που δεν ξέραμε είναι ότι είστε τόσο ζωντανοί, τόσο δεμένοι και τόσο ενεργοί σαν κοινότητα. Δηλαδή το ελληνικό στοιχείο το είδαμε στον δρόμο. Γιώργο, έλα εδώ να μας πεις και εσύ δύο λόγια. Το ένα πράγμα που θα ήθελα να σας πω είναι ότι εσείς εδώ πέρα στην Αυστραλία βλέπετε τι γίνεται πίσω στην Ελλάδα και έχουμε κάποιες δυσκολίες. Το μόνο που θέλουμε εμείς είναι να έχετε τα αυτιά σας και τα μάτια σας ανοιχτά σε αυτούς τους ανθρώπους. Και ακόμα πιο σημαντικό να έχετε και τα χέρια σας ανοιχτά όταν χρειαστεί. Γιατί κάποια στιγμή θα χρειαστεί να γίνει και αυτό. Ονομάζομαι Μαυρίδης, αλλά δεν είμαι πόντιος. Θα σας πω. Οι παππούδες μου ήταν στην Κωνσταντινούπολη, μέχρι εκεί ξέρω. Λοιπόν, επειδή από μικρός μου λέγανε σε πόντιος, στην αρχή έλεγα όχι, δεν είμαι. Και μου λέγανε, πρέπει να πεις πόντιος. Και έλεγα, είμαι πόντιος. Οπότε τελείωνε εκεί η συζήτηση. Επειδή έχω μπλέξει με τον κύριο Στέφανο, τον πατέρα του Σάκη, και μετά από το σημερινό, γιατί πάντα πίστευα ότι. Πάντα όταν άκουγα ποντιακή μουσική, έλεγα ανατρίχιαζα. Έλεγα πολύ αρσενική μουσική, έλεγα πολύ αντρική, πολύ πολεμική μουσική. Μετά από το σημερινό, δηλώνω πόντιος. Τον πήρε τον τίτλο. Του τον δίνουμε. Well done. Τέλεια, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσατε να κάνετε εδώ πέρα για την παροικία. Αναζωογονηθήκαμε, πήραμε θάρρος. Χαρήκαμε γιατί μας θυμηθήκατε και ήρθατε και μας τιμήσατε. Ο Ζάκης Τανιμανίδης, γνήσιος απόγονος των Ανιμανιδαίων. Τι να πω, παιδιά, να σας χαίρετε οι γονείς σας. Εσύ, Ζάκη, λαλίστατος, ωραίος, ευγενικός. Ο Γιώργος ο Μαυρίδης καταποντίστηκε, αν και μη πόντιος δεν θέλει να το παραδεχτεί, αλλά έχει το όνομα το ποντιακό, έχει το look. Είναι καθαρός πόντιος. Παιδιά, σας εύχομαι καλό ταξίδι, καλά να περάσει την παραμονή σαν ό,τι καλύτερο μπορεί να έχετε. Έγινα πόντιος, τελείωσε. Για εμάς, οι εμπειρίες που ζήσαμε στη Μελβούρνη είναι τελείως διαφορετικές από οπουδήποτε έχουμε πάει. Ο ελληνισμός αυτής της πόλης μας έκανε περήφανος για τη χώρα μας για ακόμα μία φορά. Τώρα θα αλλάξουμε κλίμα, στην κυριολεξία. Και λίγο πριν ξεκινήσουμε το road trip, θα κάνουμε μία παρένθεση για να μεταφερθούμε με έναν τρόπο μαγικό, έναν τρόπο που μπορεί να δικαιολογήσει μόνο η ποιητική αδεία. Θα μεταφερθούμε στο Cairns και το Great Barrier Reef, το νούμερο ένα προορισμό του πλανήτη για κατάδυση. What's your name, sir? Bert. Bert, nice to meet you. I'm Sakis and this is George and George and Theo. Nice to meet you, Bert. Hi, fellas. We're Greeks. How are you? Hi. Yeah. I got a great taxi driver. He's a bloody, he's been everywhere and done everything. Yeah. He's a bloody marvel. He's Greek? He's Greek? Yeah. How old are you? I'm 79 now. You're 79? Whoa, Bert. Well done. So I hope we get to the Reef Fleet Terminal in one piece. Είμαι 79, λέει, ελπίζω να σας πάω, λέει, σώσια βλαβείς μέχρι το τέρμιναλ. We trust you, you got the experience. We're like young people, we need a good advice from your experience. Well, I think the best advice is to use your brains and not your muscle. Για σένα το είπε, έτσι. Yeah, we are. Well, I hope you have a good day out there. Thank you so much, sir. You too.
Φτάσαμε στη Μαρίνα, όπου μας περίμενε το Down Under Dive Crew για να μας πάρει μαζί του στα ανοιχτά. Like the legend of the Phoenix. Hello, mate. So, my name is Max. My name is George. Hey, nice to meet you guys. What's your name? Max. Max? Yeah. Are we going to survive the trip? Yeah, we will survive. Like okay. The weather doesn't seem not so good for going out in the sea. You never know. We have always sunshine on the reef, so maybe we... Later it's going to change. Yeah. Maybe. I can't promise it. So you cannot promise that we'll be alive when we're back, but probably we're gonna be okay. Yeah, I think. Okay, μάλλον θα τελειτώσουμε. Thank you so much, Max. No worries. See you inside. Τι γίνεται για να σας βάλουμε και εσάς στο παιχνίδι, τα ξέρετε. Επειδή εμείς εδώ δεν θα πληρώσουμε. Δεν τους είπα πότε είμαστε από εδώ. Δεν το πιστεύω. Αποκλείεται. Ξέρει, καταλαβαίνω τι εννοείς. Και θέλει να θα πούμε χωρίς εισιτήριο. Θέλω να μας δώσει ένα νομεράκι για να είμαστε καταμετρημένοι, γιατί οποιοδήποτε είναι πάνω στο πλοίο πρέπει να τον έχει μέσα στο χαρτί του. What's the numbers? Σάκης και Γιώργος, το πρέπει. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να ταξιδεύεις με τον κολλητό σου, τον άνθρωπό σου, στην άκρη της γης και να τον έχεις δίπλα σου όλη την ώρα και να μπορείς να μοιραστείς μαζί του αυτές τις εμπειρίες. Θες εδώ. Μπράβο, Γιώργο. Σε ευχαριστώ που είσαι δίπλα μου. Ειλικρινά δηλαδή. And down here is a bar that we lower down into the water. And when we're ready to go diving, we can climb down this bar. Okay, we're going to let the air out of the jackets and we can go down. If you're holding onto the bar, you've got heaps of control. Yeah, if you're having problems, oh, I want to go up, you can climb up. If you only remember one signal, you please just remember this one. Johnny, I'm not okay, I have a problem. Μπαίνουν ένα τα γκρουπ και εμείς είμαστε το τελευταίο γκρουπάκι. Πρώτα κάνουν μια μικρή δοκιμή άμα έχουν καταλάβει όλους τους κανόνες γιατί είναι επικίνδυνο. Μην το κοιτάτε αυτό. Αυτό άμα έχεις άλλα $120 το άτομο, σου κάνει μια δεκάλεπτη βόλτα. Okay guys, hang on. Give me a minute. Guys, I need to put some light to you, alright? We're up all night to the sun. We're up all night to get sun. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. Έχει ρωτήσει για καρχαρίες, για μέδουσες. Άμα φύγει αυτό τι θα κάνει. Anyone can dive, but it's just a confidence thing, you know. If you feel confident, you're relaxed, you get the most out of it. If you fight it, you stress. It just makes things worse. There's a lot going on out there at the moment. We just the last time I just had two sharks come up. Beautiful. Okay. We're gonna have beautiful. We're gonna have a fantastic time. Beautiful. Beautiful. Welcome to diving on the Great Barrier Reef. Yeah. The world body. Night to get lucky. We're up all night to get lucky. Έτοιμοι για την πρώτη μας βουτιά με μπουκάλες, στο Great Barrier Reef παρακαλώ. Τελικά ο βυθός της θάλασσας είναι ένας άλλος κόσμος από αυτόν που ζούμε και σίγουρα αξίζει να τον εξερευνήσεις. Φοβόμουν γενικότερα τι θα συναντήσουμε, τι θα δούμε κάτω και τώρα στον ωκεανό και τι θα δούμε. Απίστευτη εμπειρία, μοναδικό, τα πράγματα που δεν νομίζω να τα ξεχάσω ποτέ. Ίσως να είναι και ένα σπορ το οποίο
πιστεύω ότι θα το ξεκινήσω μόλις γύρω στην Ελλάδα, γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραίες θάλασσες. I think you did better. But he looks better. Oh, I have the style. And I'm gonna like swim back to Greece by myself. We are the champions. Η Αυστραλία είναι μια αχανής χώρα που έχει πολλά να προσφέρει και στον πιο απαιτητικό ταξιδιώτη. Αλλά θα πρέπει να έχεις την όρεξη και την υπομονή να την εξερευνήσεις. Και αυτό γίνεται καλύτερα οδικός. Εμείς αφήσαμε πίσω μας τη Μελβούρνη και τους φίλους Έλληνες και πήραμε τον δρόμο για το Σίδνεϊ. Η περιπέτεια μόλις ξεκινούσε. Μείνετε μαζί μας και την επόμενη εβδομάδα για να ζήσουμε μια άλλη Αυστραλία, ένα άλλο ταξίδι. Έτσι κι αλλιώς, τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με καλή παρέα. Αυτό πολύ ωραίο, αρέσει. Σ' αρέσει, φίλε. Θα σου κάνω, αν θέλεις. Ξέρω θα σου κάνω. Ένα φιλέ το κοτόπουλο, θα σου κάνω στην καρδιά. Ωραία, καλά. Σαν τη Χαλκιδική, κύριε φίλε, δεν έχει. Όπω ρε φίλε, εντάξει, πολύ ωραίο ακούγεται, αλλά να σου πω λίγο. Δεν κλείνεις τα φώτα λίγο να πέσουμε για ύπνο ή με κομμάτια. Μπορώ να ακούγεται το άλλο, μπορώ να το ζωγραφίσω ή τίποτα. Μην πάρει φίλε, δεν είσαι τώρα. Σε πειράζει να το κρατήσω αυτό. Κλείς το φώτα και έτσι πατήσω. Σου βαρέψω. Κυρίες και κύριοι, έτσι, ένας ο μοναδικός Γιώργος Λέτζας. Ο αδερφός του χρόνου, ο ξάδερφος του δευτερολέπτου, ο τρίτος μπατζανάκης του κλάσματος, ναι, ο Γιώργος Λέτζας, ο οποίος ο άνθρωπος δεν ξέρει τι σημαίνει να είμαι στην ώρα μου. Ο άνθρωπος που δεν γίνεται ποτέ να γίνει Άγγλος. Έχω αποφασίσει τι θα κάνω στη ζωή μου. Θα γίνω νίντζα, έχω μάθει όλες τις τεχνικές. Ο πιο αργός νίντζα του πλανήτη. Ένας και μοναδικός.